Τα παρά τρία πρώτα λεπτά και είναι η καλύτερη ώρα να το πω πολύ απλά. Κουτσομπολέψουμε. Για πάμε. Κουτσομπολέψουμε. Πολύ ωραία. Εντάξει, το λέμε gossip και το θεωρούμε πιο εκλεπτισμένο. Αλλά μας έχει λείψει αυτή η έκφραση. Ναι, η λέξη κουτσομπολιό. Συγγνώμη, το κάνουν όλοι και όλες και όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, κορίτσια μου. Πολλά λοιπόν, λέω Θέμη, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Είναι ωραία το λοιπόν. Ξεκινάμε με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδύ που ετοιμάζονται για τη μεγάλη πρεμιέρα. Τι σχηματάρα είναι αυτή. Ναι. Θέλω να πάω και να κάσω σε ένα στάντ και να κάτσω όλο το σουκού εκεί. Μα είναι τώρα καλλιτέχνε με ρεπερτοριάρε. Τεράστιε. Δεν είναι ότι έχει ένα τραγουδάκι ένα ενώ άλλο και κάτι θα πούνε μετά τον άλλον. Και να πούμε ότι ξεκίνησε όλη η κουβέντα για αυτή τη συνεργασία από πού? Από την Αφίσα. Μία Αφίσα που μόλι την είδαμε στου δρόμου τη Αφίσα. Είναι από του πρώτου που έκραξαν στο Facebook. Μα είναι όπως ήταν το 95 που τη γνώρισα. Αυτή, πίσω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε. Είναι όπως το 95, το 95 που τη γνώρισα, έτσι ήταν. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ το σκέφτηκα. Η Αφίσα φαίνεται σαν να είναι και δύο από παλιά. Είναι όντως παλιές φωτογραφίες ή έχουν φωτογραφηθεί ξανά? Εμένα αυτή η εντύπωση μου φαίνεται. Είναι παλιές φωτογραφίες ζωγραφισμένες. Να ολοκληρώνει ένας παρακαλώ και μετά. Έλα, πώς θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι τη Δέσποινα Βανδύ την εποχή που είχε βγάλει το Αδιέξοδο, το πρώτο της τραγούδι. Τον Αντώνη Ρέμο την εποχή του Για να την κερδίσεις. Είναι στις φάτσες αυτή. Η τότε, του 94-95. Άρα, κορίτσια. Ξέρετε κάτι άλλο, κορίτσια. Ναι! Όχι, έγινε φωτογράφηση. Δεν έγινε φωτογράφηση. Απλά θέλανε με κάποιον. Δεν πειράζει. Θέλανε με κάποιον τρόπο να κάνουν μια διαφορετική Αφίσα. Ουσιαστικά κάνανε να παραπέμπουν σε Βανδύ και σε Ρέμο, να μην είναι ίδιοι. Δεν πήραν φωτογραφία του, δηλαδή, γιατί την επεξεργάστηκαν οι άνθρωποι. Κάνανε κάποια σκίτσα. Που θέλουν να παραπέμπουν σε Βανδύ και Ρέμο. Ναι, οι ίδιοι είναι, αλλά 15 χρόνια πριν. Ναι, απλά δεν έγινε. Δεν είναι φωτογραφία. Είναι σκίτσα, δεν είναι φωτογραφία. Κονσεπτικών, είναι σαν ήρωες κόμιξ. Ναι, είναι λίγο. Ωραία. Δεν κακό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν οι ίδιοι και για την Αφίσα αλλά και για το πολύ αναμενόμενο αυτό σχήμα χθες το βράδυ. Αυτή η Αφίσα που λες βγήκε. Δεν ξέρω πώς βγήκε. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μοιάζουν. Αν τώρα πες μου. Όχι αλήθεια. Τι διαφορά έχει αυτή η Αφίσα. Η γραβάτα θα μου πεις. Καμιά διαφορά. Δηλαδή, η Βανδύ είναι η ίδια. Έχει αυτά τα ρούχα η Βανδύ. Είδαμε, σχολιάσατε και την Αφίσα. Ναι. Καλά, Αντώνη, σχολιάσατε. Δεν μιλάει ποτέ ο Αντώνης. Κοίταξε, σχολιάστηκε η Αφίσα, ότι και καλά είναι τέτοιο. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι που γράψανε και κάμια δύο βλακείς που καλά κάνουν τη γράφανε, ότι αυτή η Αφίσα έχει ένα εικαστικό χαρακτήρα. Δεν είναι φωτογραφία, δεν έχει πέσει φωτός. Έτσι είναι η άποψη του Απόλλωνα του Παπαδοχάρη. Και είναι δύο φανταστικά πρόσωπα, δύο δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, άσχετα να μοιάζουμε. Τσι, απλά υπάρχει μια ομοιότητα σε αυτό. Και απλά υπάρχει μια εικαστική προσέγγιση της εικόνας μας. Και γι' αυτό είναι μια φανταστική Αφίσα με ένα φανταστικό πρόγραμμα. Όλα αυτά τα χρόνια, παιδιά, δεν ξέρω για τον Αντώνη, φαντάζομαι και ο Αντώνης, αλλά έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και και αρνητικές κριτικές και... πολλές φορές όταν πικρόχολα σχόλια, αλλά υπάρχει διαφορά στο να αντιλαμβάνεσαι αυτό από το να αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια εσκεμμένη κακία. Κάνω μια αποκάλυψη για τη Δέσποινα Βανδύ. Επειδή σας το λέω, ξέρετε, εγώ πως προσέχω το πρόσωπό μου, πηγαίνω σε δερματολόγους, κάνω και ίσως κάποιες φορές έχω κάνει πράγματα για την ηλικία μου που δεν θα έπαινα να είχα κάνει. Άλλο αυτό. Η Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί τι έχει κάνει, θέλω να σας πω, τι είχε κάνει πιο μικρή, δεν ξέρω. Τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει τίποτα στο πρόσωπό της. Και φοβάται και δεν θέλει τίποτα. Αν τη δείτε από κοντά και τις βιτιδούλες τις έχει. Έτσι, και φαίνεται ότι μεγαλώνει πολύ ωραία. Και τα πάντα. Δεν πειράζει τίποτα. Τη όσοι λένε ότι δεν στην απαντή πειράζεται. Τη θυμάμαι από πιτσιρίκα και δεν έχει αλλάξει δραματικά όπως άλλοι καλλιτέχνες αφενός. Δεν έχει αλλάξει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Αφετέρου θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι που συναντήθηκαν γιατί ταιριάζουν πολύ σαν προσωπικότητες. Αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, θα μου επιτρέψετε και Δέσποινα και Αντώνη. Λίγο αναπόφευκτα σχολιάσατε την Αφίσα γιατί είχε πέσει ήδη κράξιμο από όλους μας. Εισαγωγικών. Γιατί την κράξατε, και αγαπημένη Αντώνη, όσοι σχολιάσαμε την Αφίσα ότι δεν ήσασταν αναγνωρίσιμοι που δεν ήσασταν, δεν σημαίνει ότι είναι κακοπροαίρετοι όσοι σχολιάσαν αυτό που φαινόταν. Ο στόχος ήταν και αυτός, να γίνει και συζήτηση. Δεν ήταν οπότε πέφτει. Μα εννοείται, μόνο... όταν βγάζει μια τέτοια Αφίσα, ξέρει ότι θα συζητηθεί, ξέρει ότι κάποια σχολιάσουν, θα κράξουν. Ο στόχος ήταν το καλλιτεχνικό, να είναι μαζί. Το καλλιτεχνικό, ρε παιδιά. Ναι, αλλά σε δεύτερο-τρίτο χρόνο τι έγινε, το συζητάμε αυτό το σχήμα πολύ πριν ξεκινήσει λόγω τη Αφίσα. Οπότε εγώ βλέπω αλλαγμένη Δέσποινα Βανδύ, μπορεί εξωτερικά. Όπως είπες, Κατερίνα, να μην κάνει πολλά πράγματα.
αλλά στον τρόπο που τοποθετείτε πλέον, η Δέσποινα Βανδύ έχει αλλάξει. Τώρα να βάλω λίγο μαναφούκια. Για βάλω λίγο μαναφούκια. Η Δέσποινα Βανδύ μιλάει και εξαιρετικά ελληνικά. Απαντάει σε όλα και πρώτη φορά. Εμένα είναι η αγαπημένη μου τόσο άλλο και σαν προσωπικότητα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα θα βάλω μαναφούκια, αν το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω. Ποιο είναι πρώτο όνομα. Ρέμο ή Βανδύ. Ρέμο, σίγουρα. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω σίγουρο και σε σίγουρο. Γιατί δισκογραφικά έχει βαντίσει. Πιστεύω ότι αν δούμε. Πιστεύω ότι αν δούμε. Δεν πάει μόνο δισκογραφικά. Πάει, στα χρόνια είναι ίδιοι. Το 94 βγήκε η Βανδύ, το 96 ο Ρέμος. Αλλά πάει και λίγο ο αριθμός δίσκων που έχει πουλήσει. Δηλαδή έχουν πουλήσει αστρονομικά νούμερα και δύο. Ναι. Αλλά σίγουρα σε επίπεδο αριθμών δίσκων την κερδίζει ο Αντώνης κατά πολύ. Και υπάρχει και μια συντήρηση, παιδιά, στην Ελλάδα δυστυχώς, να το πούμε αυτό, να το ξέρει ο κόσμος. Πάντα σε κέντρο και περισσότερο να έχει πουλήσει η γυναίκα. Έχουν μια τάση, είναι λίγο φαλοκρατικό, να βάζουν τον άντρα πάντα πρώτο. Δηλαδή, όταν ήταν η Μαρινέλα με το Ρέμο. Ναι, αλλά συνεργαζόμενοι πάντα με πολύ νέους που είναι αναμφισβήτητο. Όταν ήταν η Μαρινέλα με το Ρέμο, δηλαδή είχε στο μυαλό σου ότι είναι ο Ρέμος πρώτο. Όχι, δεν ήταν η Μαρινέλα. Συγκρίνεται τώρα νόμια πράγματα. Μα νόμια είναι ούτω ή άλλω ένα άντρα και μια γυναίκα. Γιατί να έχουμε το κόμπλεμα για κάποιον άνθρωπο που είναι στην ίδια γενιά περίπου. Έβαλα φωτιέ σε αυτή την ερώτηση. Μα τέτοια είσαι. Σε πολύ πολύ λίγο. Θα δούμε και θα ακούσουμε τη Δέσποινα Βανδύ που μας μιλάει για τα τηλεοπτικά της. Εδώ στο Open ξεκινάει λοιπόν η Δέσποινα με ένα φανταστικό τρέιλερ έχει κάνει. Όπως επίσης θα ακούσουμε και τον Αντώνη Ρέμο να μας λέει εάν η Ιβόνη Μπόσνιακ περιμένει ξανά μωράκι ή όχι. Πολύ. Λοιπόν, τώρα μέχρι τότε θέλω, κορίτσια μου, εχθές από όλους όσους πήγανε στην πρώτη γνωριμία με το συγκεκριμένο σχήμα, ήταν και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ανέβαζε πάρα πολλά Insta stories κιόλας. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πολλά επί Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα χάθηκε κάπου στο συνεργάτη τη, ψάχναμε το στυλίστα. Κάποια στιγμή χάθηκε και ο σκηνοθέτη. Απαντάει για όλα αυτά. Χάθηκαν. Τι νοείται. Χαθήκανε. Από την εκπομπή χαθήκανε. Έτσι, από τσάπ γη. Με ένα μαγικό λαμπάκι. Κάναμε έτσι και χαθήκανε. Μιλάει για όλα αυτά με το υπέροχο τραγούδι. Μιλάει για όλα αυτά. Για να δούμε τι κάνει. Αλήθεια, που έχει περάσει καιρός και πλέον είναι στην ιστορία. Είχες κανονίσει πριν να πας στο Survivor να κάνεις το My Style Rocks. Λέγε τώρα αλήθεια επιτέλους. Πες αλήθεια. Πάντα λέω την αλήθεια. Γιατί δεν με τιμάει αυτό που λες στην αλήθεια. Δεν λέω. Το λέω σχηματικά, όχι. Δεν λέω ότι λες ψέματα. Και σε συνεντεύξεις δεν ήταν τίποτα προσχεδιασμένο. Τα πράγματα χτίζονται. Έτυχε να πάω, έτυχε να μου γίνει αυτή η πρόταση, έτυχε να βρίσκομαι. Έτυχε να σ' αρέσει. Όλα είναι θέμα τύχης. Δεν υπήρχε μία υπόσχεση τηλεοπτική πριν πας. Δεν είναι όλα θέμα τύχης, είναι και άλλων πραγμάτων. Στη ζωή τρία πράγματα μου έχει διδάξει η μέχρι τώρα εμπειρία μου ότι είναι και το timing, είναι και η δουλειά, είναι και να έχεις κάποιος κάτι. Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο η τύχη. Σου χρέωσαν το ότι έφυγε ένας άνθρωπος και έφυγε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πάλι. Εντάξει, δεν μπορεί να ευθύνομαι σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις θέσεις, σε όλα τα πόστα. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, καλή καρδιά. Έχει ακουστεί ότι ξεκίνησες με άλλο στη λίστα στην αρχή και τώρα έχεις άλλο στη λίστα. Και είπες και εσύ ότι μάλλον σ' αρέσει πιο πολύ τώρα. Υπάρχει μια παραγωγή, η οποία όπως είπα και προηγουμένως, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτή την παραγωγή. Δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να πω το οτιδήποτε πριν το πούνε εκείνοι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να αισθάνεσαι ότι όλα πάνε ρολόι, οπότε δεν έχει χρειαστεί να κάνω κάτι, να πω αυτό ή εκείνο. Το βλέπουν εκείνοι πριν από μένα. Άρα δηλαδή η παραγωγή άλλαξε τη λίστα, αυτό μου λες. Δεν ξέρω, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Και σκηνοθέτη έχει αλλάξει. Καθένας. Η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας έρχεται με τα χρόνια και έρχεται και με τη δουλειά. Σίγουρα αισθάνομαι πολύ καλύτερα τηλεοπτικά σε πάρα πολλά επίπεδα. Μου αρέσει και το πρόγραμμα, έχει ταιριάξει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία μου και στο στυλ μου. Δεν ξέρω. Οπότε και του χρόνου My Style Rocks. Δεν ξέρω. Ωραιότατα. Νιώθει πλέον έμπειρη ήδη η Κωνσταντίνα. Εγώ θεωρώ είμαι από τους ανθρώπους που την έχω υποστηρίξει ότι έχει παραγίνει σακός του box από κάποια στιγμή και μετά. Ακόμα και τώρα που είναι σε άλλο κανάλι, πάλι τις χρεώνουν τις αλλαγές που γίνονται. Αλλά νομίζω, Κωνσταντίνα, ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα για να θεωρείς τον εαυτό σου. Να σου πω κάτι, το θεωρείς δηλαδή λογικό να τη ρωτάει ο Ντάφλος αν άλλαξε ο στυλίας και λέει δεν ξέρω. Δηλαδή, το πρωί στο καμπαρίνι, έναν άνθρωπο που βλέπε, δεν παρατήρησε ότι άλλαξε. Εννοώ το υπονοούμενο ότι φέρει ευθύνη η ίδια. Τα λέγανε για το προηγούμενο κανάλι. Όχι, δεν τα λέγανε. Ήταν μια παρουσιάστρια, παρουσιάστρια που ήθελα να πω. Για το σκηνοθέτη. Όχι, γιατί να μην ακούγονται για άλλους στη λίστα. Αυτό δεν το ξέρω. Και αυτά όλα που ακούγονται, γιατί να μην ακούγονται για άλλους παρουσιαστές όταν αλλάζουν κανάλια για εκπομπές. Ακούγονται μόνο για την Κωνσταντίνα. Δηλαδή, από κάποια στιγμή και μετά πήραμε το κολλάι και λέμε πάντα για την Κωνσταντίνα. Το έχουμε και σε πολύ λίγο. Αλλά δεν ακούγονται μόνο για την Κωνσταντίνα. Και εγώ, άμα αλλάξω την Παντελέπτη, να αλλάξω ποτέ.
ποτέ μαζί θα είμαστε μια ζωή, θα ακουστεί. Κατερίνα μου, είναι άλλο μια φορά δύο. Αυτό όταν είναι μια φορά, εντάξει, μπορεί να τύχει, αλλά δεύτερη φορά δεν είναι σύμπτωση και τυχαίνει. Σημαίνει ότι έχει και λόγο και άποψη. Ακούστε να δείτε. Η δουλειά του στη λίστα είναι μια δουλειά. Ανατίθεται σε κάποιον άνθρωπο μια δουλειά. Να με δίνει. Αν με δίνει καλά, θα τον κρατήσω. Αν δεν με δίνει καλά, θα τον αντικαταστήσω. Λογικό. Εσύ δεν έχει άποψη. Δεν είμαι μπτό να αντικαθίσταται οι συνεργάτε. Και για να είμαστε δίκαιοι. Να φεύγουν κλωτσιδόνι το πρόβλημα. Και για να είμαστε δίκαιοι, την είχαν κράξει πολύ. Φοράει πολύ ωραίο φόρημα και ο παππούτσι, ήθελα να το πω. Ήταν πολύ όμορφη. Υπάρχει μια φήμη η οποία λέει ότι θα συμπαρουσιάζει το survivor με τον Ντάνι Μανίδη. Στη θέση του Λιανού, ας πούμε. Όπως ήταν πέρσι ο Λιανός, για να καταλάβουμε και τους τηλεθεατές μας. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει κάποιο συμβόλαιο με την εταιρεία, με την τουρκική εταιρεία παραγωγής. Με την Natural Media. Ακριβώς. Μετά που έφυγε το Survivor, λοιπόν, και όπως και η όρη που έθεσε για να μπει στο Survivor, είναι μετά να πάρει κάποια εκπομπή στο Sky. Θα ξαναγίνει Survivor. Παίρνει λοιπόν. Αφού πέρσι δεν πήγε καλά. Θα ξαναγίνει. Ο Τούρκος είναι δαιμόνιος. Είναι Ελλάδα-Τουρκία, μάλλον. Όχι απαραίτητο, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Α, γιατί έχει αυτό. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Το θέμα μας είναι όμως ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ως ορού που τελειώνει το My Style Rock που παρουσιάζει, από ότι κάπου πρέπει να απορροφηθεί. Υπάρχουν λοιπόν δύο σενάρια. Ή θα είναι με κάποιον τρόπο στο Survivor μαζί με τον Τάνι Μανίδη, ή θα παρουσιάζει την εκπομπή που είναι το Survivor Πανόραμα, που τον έχουμε δει πέρσι με την παρουσίαση του Δημητρίου. Και η μελέτη πρώτα και η Ντορέτα πέρσι. Α, η Ντορέτα πέρσι, την πρόπερση μελέτη. Το Power of Love, Color of Love, πώς λέγεται. Μαρία Μπακουντή. Είναι σίγουρο αυτό, μην μπαίνει. Να πάρει άλλη. Όχι, δεν έχει φτάσει. Αφώθηκε λίγο γι' αυτό. Όχι, είμαι στην ίδια Ατζούν Μίδια, γι' αυτό, just in case. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο σενάρια. Ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συνδεθεί το όνομά τη με το survivor φέρο τη Στα λόγια τη ερχόμαστε. Στα λόγια τη Σπυροπούλου. Τι είπε πριν, έτυχε. Κατάλαβε. Πώ δεν έτυχε, τώρα, καμία σχέση. Εγώ από όλα αυτά προτιμάω να τη δώσω το survivor με τον Ντάνι Μανίδη. Να είναι έτσι στον επειδή αγώνα. Εγώ την είδα λίγο στο My Style Rocks. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ βελτιωμένη. Ναι, εγώ αν μπορώ να κάνω την κοιλά. Δηλαδή, και τρολάρεται πολύ, τσαλακώνεται κιόλα. Χαλαρώνει, χαλαρώνει. Τη βοηθάει και η επιτροπή. Αλλά είναι καλή. Κατερίνα, εσύ κάνει μαγκαζίνο. Όπω έκανε μαγκαζίνο τόσα χρόνια και η Κωνσταντίνα. Λέει περπατά, μαγειρεύει, δίνει τη ληστεία σου. Όχι, κάνω πιο πολλά χρόνια τηλεόραση στην Κωνσταντίνα. Κάνω 15 χρόνια. Βρε σου λέω για τώρα τη βάλα σε ένα project. Δεν σα συγκρίνω αγάπη μου. Ξεκινήσει από ρεπορτάζ. Ένα project, από ρεπορτάζ. Ναι, αλλά κάνει διεκφαιρέωση. Συγγνώμη τώρα που τα λέμε. Δηλαδή, κάνει διεκφαιρέωση. Να μην πούμε δηλαδή ότι κάνει. Ναι, μεν σίγουρα είναι δύσκολο, είναι γραμμένη εκπομπή. Παιδιά, όμως... δεν είναι διεκπαιρέωση. Όχι, περίμενε. Είναι ωραία. Τρολάρεται. Κινείται ωραία. Βάζει φοιτηλιές. Όντως. Καλά, και τα κορίτσια. Είναι το project. Μου λέει και ο Θέμης concept. Ναι, είναι concept, είναι αλλά η ίδια δεν είναι κακή σε αυτό. Και στην αρχή ήταν σφιγμένη. Στην αρχή ήταν σφιγμένη, γι' αυτό φάνηκε η διαφορά τώρα. Είναι και τα κορίτσια. Κάνουν και τα κορίτσια τη διαφορά εκεί. Δηλαδή, αν δείτε και πέρσι, σώθηκε το πρόγραμμα εξαιτίας Ραμόνα. Δηλαδή, και τα κορίτσια ήταν πολύ λίγο τώρα. Δεν είναι τώρα. Βλέπω μόνο τον Νίκο Μουτσινά απέναντι. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Τώρα, πριν ξεκινήσει ο Νίκο που είχε δει κανένα δύο φορέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα τηλεοπτικά μα και μια και πιάσαμε την Κωνσταντίνα, θα σα πάω. Στο βράδυ. Τι έγινε χθες βράδυ στο Next Top Model. Παιδιά, τι μακελιό είναι αυτό. Επίσης, αν ξανακούσω γενικότερα να λέμε τι είναι trust, τι είναι sick, τι δεν μας αρέσει την ελληνική τηλεόραση. Αυτό το πρόγραμμα που κάνει αυτά τα νούμερα τηλεθέας, αν θεωρείτε sick, εγώ πραγματικά να πάω να πηδήξω από τον πέμπτο. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Είναι πολύ. Σκληρό, είναι σκληρό πολύ reality, σκληρό reality. Σκληρό πολύ σκληρό reality. Μπράβο του στο Star. Δεν είναι ότι. Νούμερα κάνει. Νούμερα κάνει, άμα ζητάμε μόνο τα νούμερα. Όταν λέμε για ποιότητες και μας ενοχλούν άλλα σε άλλα κανάλια. Αλλά δεν κάνει, αυτό είναι πολύ σκληρό δεν κάνει τα τρελά που έκανε στην αρχή. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε για την τριάδα της φωτιάς. Είναι εκεί πέρα μια κλίκα που έχει δημιουργηθεί και γίνονται όλες οι ίντρικες και οι κόντρες. Όχι, ξεκατινιάζουμε τώρα. Μα λείπει πάλι και δεν έχουν και τρέσσα τώρα γιατί τις κουρέψανε. Ποια είναι αυτή η τριάδα πρώτα. Είναι η Μικαέλα, είναι η Μέγκη, είναι αυτές οι δύο που είναι. Που είναι αυτές οι δύο που ουσιαστικά ανάβουν τις φωτιές. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και αυτά που τους βάζουν να κάνουν. Γιατί βλέπουμε τα κορίτσια να κλαίνε, να ξεσπάνε. Φοβούνται το νερό, δεν κολυμπάνε. Φοβούνται το ύψος, δεν μπορούν να ανέβουν πάνω. Όμως, να πω και κάτι εδώ, Κατερίνα μου, ότι όταν θες να γίνεις μοντέλο, θα τα κάνεις και αυτά. Με τόσες φοβίες, κάτσε σπίτι. Θα τα κάνεις και αυτά. Καλά, μοντέλο θα γίνεις. Κάτσε σκαντέρ, παιδιά. Για να το γραφήσει. Δεν το πιστεύω. Δεν ότι είναι χάλια, σκουπίδι. Αλλά έχει ένα διακριτικό χαρακτήρα, δηλαδή, οκ, okay, το έκανα, πάμε, γεια σας, δε, αυτό. Έλεος πια, δηλαδή, οκ, okay, άλλες και άλλες ήταν σαν τα καρτούν και τα είπαμε και μπράβο. Και άλλες τώρα συγκρίνονται και με τα σκουπίδια που δεν είναι καν ούτε κοντά στα σκουπίδια. Ήσουν απλά τυχερή. Μόνο τυχερή που δεν ήμουν σε αυτή τη φωτογράφηση. Ήμουν 30 λεπτά πάνω στον αέρα εγώ. Κάτσε λίγο, πού την βρήκα την τύχη. Σε πια πιο ουράνιο και τόξο. Κάτι άλλες είναι εδώ τυχερός, όχι εγώ. Είμαι και τυχερή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, έκλεισα αυτή.
Είναι αυτοπεποίθηση. Εγώ το ζω εδώ. Δεν γίνεται. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα τέλεια σχόλια εδώ. Εγώ από του τέσσερι του. Ο ένα βαριέμαι. Οι άλλοι τι να σε σχολιάζω, λε και καμία πατσαβούρα. Δεν βλέπω με. Μια χοντροκόλα. Τι να σε σχολιάσω. Και άλλε που φαίνονται σαν το καρτούν, του λένε ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Έγινε. Οκ. Μην ξαναπεί για το μαλλί. Μου ερχόταν να ανέβω πάνω, σε πατήσω κάτω. Σκουπίδια, πατσαβούρα, ναι. Χοντρό, BBB. Και υιοθετώ από σήμερα την ατάκα και ουράνιο και τόξο. Και ουράνιο και τόξο. Εγώ επειδή δεν το βλέπω, sorry, δεν το βλέπω, δεν είμαι σε αυτούς που δίνουν νούμερα σε αυτήν την εκπομπή, δεν έτυχε. Η κοπέλα σε στάση του κετού που έλεγε ότι τη λένε πατσαβούρα και αυτή είναι μία από τις τρεις που λέτε. Είναι μαγκή. Και εξαιτίας αυτής της κοπέλας γίνεται κιόλας αυτός ο ντόρος μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή αυτή σώζει και λίγο την κατάσταση. Να λέμε και τα πράγματα τώρα όπως έχουν. Το είδα στο Twitter χθες ότι την αναφέραν πολύ. Η Μικαέλα Φωτιάδου που είναι πρώην Μισ Ευρώπη κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μέσα στην τριάδα. Και η Μικαέλα βγάζει και ένα χαρακτήρα που έχει συζητηθεί και έχει σχολιαστεί πάρα πολύ και στα social media. Δηλαδή την αγαπούν, να τη βρίζουν όλοι τη Μικαέλα. Γιατί τι κάνει. Ό,τι κάνει και η Μέγκη, τι κάνει και η Μικαέλα. Έτσι βγαίνει τουλάχιστον. Σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο άντρας της. Γιατί τον έχουμε αποκλειστικά. Δεν είναι τον άντρα της. Ναι, μας μιλάει αποκλειστικά και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δίνει και λίγο το συγκεκριμένο reality. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο σύζυγός της. Οι οποίε δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ανοίγουν εκεί. Παιδικό σταθμό από τη μία. Λίγο ενήλικε από την άλλη. Τι έχουν πια ονομάσει τριάδα τη φωτιά. Είναι οι παίκτριε του Next Top Model, Εύη Ιωαννίδου, Μέγκη Ντρίο και Μικαέλα Φωτιάδη. Η Μικαέλα Φωτιάδη φέρεται το κεντρικό πρόσωπο αυτού του τριγώνου, προκαλώντας μέσα στο Greece Next Top Model μόνο αντιπάθειες. Σε σημείο μάλιστα που ο σύζυγός της Μικαέλας, Γιάννης Μπορμπόκης, εξομολογείται στην εκπομπή ότι δεν αναγνωρίζει τη γυναίκα του. Εμένα μ' αρέσει η Μικαέλα. Εντάξει, κάποια πράγματα που δείχνει ίσως είναι λίγο παρατραβηγμένα ή... Δεν νομίζω ότι βλέπω ακριβώς το χαρακτήρα της Μικαέλας. Δεν ξέρω έτσι τη Μικαέλα, παρόλο που την ξέρω... ξέρω τόσα χρόνια. Ίσως είναι σαν να είναι λίγο παραποιημένα, δεν ξέρω. Είπα να ζητήσω να είμαι μόνη μου για να μην ξαναβρεθώ σε αυτή τη δύσκολη θέση και ας είναι οι φίλες μου μαζί. Από την πρώτη μέρα φάνηκαν τα δύσκολα. Αυτές τις έχω ικανές να κοιμηθούν και στο πάτωμα για να μην είναι τέτοιο. Και έτσι συνεχίστηκε το παιχνίδι. Ναι, είναι. Τέλειο. Είναι σίγουρα. Σίγουρα παίζει ρόλο το μοντάζ. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Δηλαδή, μπορεί κάτι να δείξουν ότι λέει, αλλά δεν έχω. Δηλαδή, δεν βλέπουμε για ποιο λόγο το λέει αυτό, τι τις έχουν πει, τι τις έχουν κάνει. Ή δεν γίνεται, ας πούμε, καλά από εκεί μέσα να ξέρουμε τις 10 κοπέλες, να ξέρουμε ότι ασχολούνται με το modeling ή ότι έχουν επαγγελματικές φωτογραφίσεις, έχουν παθαρέλες, έχουν στο ιστορικό τους διάφορα. Και να κάθονται και να λένε ότι δεν έχουν ξανασχοληθεί και ότι είναι προτάρες. Ο σύζυγος της Μικαέλας πάντως την υποστηρίζει με θέρμη και αρνείται ότι αποτελεί κομμάτι μιας σκληρής κλίκας. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο σκληρός από αυτό που βλέπουμε στο παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που βλέπουμε είναι πολύ soft. Αν βγεις έξω στην αγορά, αν πάνε, δηλαδή αν κερδίσει μια κοπέλα, οποιαδήποτε κοπέλα, δεν λέω η Μικαέλα, και πάει στο εξωτερικό, και δει τον ανταγωνισμό, τι θα κάνει, θα βάλει τα κλάματα ή θα πάρει το αεροπλάνο να γυρίσει σπίτι της. Μέχρι στιγμής πάντως οι συμπαίκτριες της Μικαέλας Φωτιάδη έκλαψαν όταν κλείθηκαν να μοιραστούν μαζί της στο υπνοδωμάτιο. Καμία δεν ήθελε να κοιμηθεί μαζί της. Άρα αυτό που μας λέει ο σύζυγός της ουσιαστικά είναι ότι είναι στημένο το παιχνίδι, το μοντάρουνε. Αλλά όταν η Μικαέλα λέει παιδιά κακίες, τι θα μονταριστεί η κακία, δηλαδή πώς θα της αλλάξει όλο αυτό. Μέσα στην ημέρα όμως μπορεί να πει, μέσα στην ημέρα μπορεί κάποιος να πει 10 κακίες ή 15 κακίες. Κάποιος να πει μόνο μία. Να παίξουν μόνο τη μία κακία και να βγει αυτός, α, είναι πολύ κακός χαρακτήρας. Να σου πω όμως κάτι, δεν είναι πια κανείς ανυποψίαστος. Έχουμε πλέον 17 χρόνια reality και talent shows μαγνητοσκοπημένα στην ελληνική τηλεόραση από το 2001 και το ξέρουν, είναι υποψιασμένοι ότι υπάρχουν μοντάζ. Γέννησε πέρσι. Πώς και μπράβο της για το σώμα της, φανταστικό είναι το σώμα της. Πόσο χρονών είναι, γιατί όλες λένε ψέματα για την ηλικία τους. Επειδή εγώ πολλές κοπέλες τις ξέρω και τις θυμάμαι από. Δηλαδή η Εύη Ιωαννίδου λέει πόσα χρόνια ήταν 22, είναι στάνταρ 25-26. Είναι μικρή, έχει ασχοληθεί από νωρίς, έχει πάρει και δύο τίτλους. Κοντά είναι και λίγο πιο μικρή. Γύρω στα 30 είναι. Ναι, και είναι και λίγο πιο μικρή. Απλά όλες λένε ότι είναι πιο κάτω. Γιατί είναι κορίτσια ότι είναι πιο κάτω. Η Αλεσάνδρα Μπρόζ είναι 37.
Και κάνει κάποιον ακόμα στο modeling. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα. Είναι αληθινά τα μεγέθη αυτά τη σκληρότητα στο modeling. Δηλαδή είναι το modeling τόσο σκληρό χώρο, τόσο απαιτητικό. Δεν είμαι μοντέλο, δεν έχω υπάρξει. Θέλω να σου πω και στην Ελλάδα είναι τόσο σαν κλάδο. Δηλαδή πώ θα γίνει να γίνουμε. Άρα κοροϊδευόμαστε λίγο. Γιατί μία που θα πάει στη Νέα Υόρκη, άμα βρει πτήση. Δεν υπάρχουν αυτά. 25 είναι η Μικαέλα, παιδιά σε ηλικία. Λοιπόν, μια και μιλάμε για όμορφη. 25. Μικρούλα. Μια και μιλάμε για ομορφιά, θα πάμε σε μια διαχρονικά όμορφη γυναίκα. Βάνα Μπάρμπα. Η Βάνα Μπάρμπα, λοιπόν. Την ακολουθεί ένα τίτλο. Γυναίκα ράχνη. Χρόνια τώρα, το λέει και η ίδια. Γιατί εδώ, όμως. Σε βλέπω εκεί, Βαλεντίνη μου. Έχει κάνει όμως μια πολύ ιδιαίτερη δήλωση. Κάνει μια ιδιαίτερη δήλωση. Έχει χαρακτηριστεί η Βάνα Μπάρμπα κατά καιρούς ότι εντός εισαγωγικών έχει εκμεταλλευτεί ανθρώπους, έχει εκμεταλλευτεί καταστάσεις, τις έχουν γίνει κάποια δώρα ή οτιδήποτε. Δεν τα αρνήθηκε ποτέ η ίδια, παιδιά. Εξηγεί όμως τι συμβαίνει στη ζωή της και ασκεί σκληρή κριτική σε όλους αυτούς που λένε ότι εγώ δεν είμαι γυναίκα ράχνη, παιδιά. Είμαι απλά ειλικρινή. Άντρες μου έχουν αγοράσει σπίτια. Σπίτια. Ειλικρινέστατη. Για να δούμε, παρακαλώ, τι λέει η κυρία Μπάρμπα. Έχει μπάρμπα στον κορώνι, δηλαδή ότι αυτή από μέσω πέρασε. Και λέω, ρε παιδί, πόσο φθονερός είναι αυτός ο λαός. Είναι σούρι όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά, που πάντα βλέπα τους υπερφύαλους τίτλους της αγόρασε σπίτι. Ναι, σίγουρα, υπήρχαν και άνθρωποι που αγοράσαν και σπίτι, έτσι. Δεν ήμουν γυναίκα ράχνη. Δεν λέγανε ότι ήμουν γυναίκα που έφαγα την περιουσία των αντρών. Αυτό υπήρχε. Σ' αγαπώ, ρε Σοφία, παντρεύεσαι. Ναι, και πάλι ναι. Αλήτη. Λέτη. Με το Στράτο ήταν πάντα η αδερφή ψυχή μου. Και όταν είδα την κοπέλα του που λάμπει ένα υπέροχο πλάσμα, είπαμε να κάψουμε την Κρήτη λοιπόν πριν το Πάσχα. Να κάνουμε ή μετά το Πάσχα, όποτε θέλουν τα παιδιά. Με μεγάλη αγάπη. Για μένα η κουμπαριά έχει να κάνει με το ότι είναι μια δεύτερη οικογένεια. Πιο επιλεκτική. Το κάνουμε μεγάλη αγάπη, κατάλαβες. Και βέβαια αυτό τους είπα, να κάνουμε ένα μεγάλο γλέντι όλοι μαζί για να εμεινήσουμε τον έρωτά τους. Κουμπάρα λοιπόν στο γάμο του Στράτσου Τζόρτζογλου με την σύντροφό του. Και λέει Κατερίνα αυτά που δεν τολμούν να πουν πολλές γυναίκες δημόσια. Το ότι λέω ότι μου έχουν πάρει σπίτια. Παιδιά, είχε γραφτεί κάποτε ότι η Βάνα Μπάρμπα είχε σχέση με τον Στράτσου Τζόρτζογλου. Δεν λέω, νομίζω ότι είχε γραφτεί, μπορεί να κάνω και λάθος. Είχαν συμπροταγωνιστήσει σε ένα πολύ πολύ επιτυχημένο σύριαλ του Μέγκαν, δεν κάνω λάθος. Καλέ, βέβαια, το σημάδι του έρωτα. Το σημάδι του που ήταν με τη χωριάτσα και τα λοιπά, τι έγινε Κωστάκι και την Τζένι Μπότσι. Και τότε είχε φημολογηθεί ότι κάτι είχε παίξει. Και λογικό θα ήταν κιόλας γιατί ήταν και δύο στα κρέτα νερά. Να πω κάτι για τα Όσκαρ. Γιατί τη Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στο Όσκαρ. Λέει τότε που είχαμε πάρει το Όσκαρ. Θέλω να πω το εξής, παρότι την αγαπάω πάρα πολύ τη Βάνα Μπάρμπα, άλλωστε είμαστε ίδια γενιά. Α, μιλάμε για το Μετιτερανέο. Ακριβώς, αναφέρεται συνεχώς αυτό το οποίο με το Όσκαρ. Η καλύτερη ξένη ταινία. Δεν είχε πάρει Όσκαρ. Ήταν απλά στην κατηγορία των ξένων μη αγγλόφωνων ταινιών η ταινία υποψήφια, στην οποία συμμετείχε η Βάνα Μπάρμπα. Δηλαδή, έτσι όπως το ακούει κάποιος σήμερα. Το πήρε η ταινία το Όσκαρ, νομίζει... το πήρε. Ναι, θέλω να πω, θα νομίζει κάποιος όπως το ακούει ναι, αλλά και ότι το πήρε η Βάνα Μπάρμπα, το αλφα γυναικείου ρόλου. Δεν έχει πει κάτι η Βάνα Μπάρμπα. Το πιο κοντά σε όσο που είχαμε πάρει το Όσκαρ. Δηλαδή και σε αυτό που είπε. Και ήταν και η Ιταλία, όχι Ελλάδα. Άντρες μου έχουν αγοράσει σπίτια. Μπράβο. Υπήρξε μια πολύ ωραία γυναίκα. Μπράβο. Μπράβο τη. Και σήμερα παραμένει δημόσια. Γιατί πολλές έχουν δεχτεί δώρα και δεν το πούν δημόσια. Τουλάχιστον εκείνη το λέει δημόσια και δεν κρύβεται.
Μία και δύο, πολλές. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα επιστρέψουμε με απίστευτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Θα μάθετε πράγματα που θα σας αφήσουμε το στόμα ανοιχτό, γι' αυτό φάτε κάτι τώρα, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να φάτε, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Ευτυχείτε! Χτες το βράδυ σκότωσαν τον μπράβο του Ηρακλή, του Σακελαρίου.